επικίνδυνο τώρα. Είναι επικίνδυνο, λέω. Πού είσαι? Κάνε δύο. Πού είσαι, ρε? Πού ακριβώς είσαι, legit? Εγώ είμαι στο ισόγειο. Ναι, σου πήρα. Δεν θα με δείτε άμα βγείτε, οπότε... Έφαγα δύο ισόγειο. Μπράβο, ρε. Ανεβαίνω με σένα. Κάρω διάδρομο δεύτερο. Άτομο, άτομο! Έπεσε την τρύπα νομίζω, ένας κι άλλος. Down δύο. Έλα, ρε. Πέσανε... Πέσανε και δύο την τρύπα. Κοίτα. Πού είναι ο άλλος? Α, εδώ είναι ο άλλος, εδώ είναι ο άλλος. Μπορεί να υπάρχει κι άλλος, ε. Εγώ είμαι. Να ακούω βήματα που φαίνεται κάτω από το τζάμι. Είναι, έχει άτομο, έχει άτομο. Έπεσε πρόν, έχει μέσα. Στο σπίτι. Ναι. Εδώ είναι, δείξε παράθυρο. Πάτον λίγο, δεν είχα βάλει φουλό το ηλίθιος. Του ρίξα κι εγώ. Φάγα και έναν μέσα. Αυτόν μέσα χτύπησα εγώ. Λοιπόν, αυτό το κλιπάκι δεν έχει ήχο. Κάνε update τα Windows και κάνε reset τα default audio devices και δεν έχει κρατηθεί ο ήχος μέσα, ούτε που μιλάμε, ούτε η ήχη του περιβάλλοντος, αλλά μ' άρεσε το gameplay εδώ πέρα και λέω, δεν θα το πετάξω, το ανεβάσω και θα κάνω εγώ ένα read. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα με τον Πασατάκια και έχουμε ακούσει κάτι πυροβολισμούς προς τα εκεί μεριά, προς το tank και πάμε να δούμε τι παίζει και βλέπουμε εδώ πέρα squad να πηγαίνει προς το βουνό. Είναι αρκετά μακριά. Το θέμα είναι πριν 7 πάνε πάνω και καμπερώσουν και κοιτάνε προς τα μας, να έχουμε προλάβει να φάμε τουλάχιστον έναν. Οπότε είμαι τώρα εγώ και είναι δίπλα μου squad mate και θέλουμε να και δύο ταυτόχρονα να βαρέσουμε αυτόν εκεί πέρα. Τον πέτυχαν 2, 3, αυτή δεν ξέρω, 4 και τον βάραγε και ο Πασατάκιας από δίπλα. Οπότε ρίξαμε τον ένα και είχε μείνει τουλάχιστον άλλος ένας που είδαμε ότι πήγαινε προς το βουνό. Όπα και τώρα μας δείχνουν η σκάβα από την άλλη μεριά. Άκυρη σκάβα, δεν ξέρω αν είναι παίχτες. Όπου και λέω, επειδή είμαστε τώρα και από τις δύο μεριές έχουμε πράγματα, καλύτερα να απλά να τρέξουμε να φύγουμε να πάρουμε κάλυψη εκεί πέρα στους βράχους. Και εν τω μεταξύ, μας έρχονται αυτές οι τροχιοδεικτικές σφαίρες από το βουνό. Πολύ σινεματικά, δηλαδή πολύ βλακία που δεν είναι πιάσει ο ήχος. Πασατάκιας τα έχει παίξει λίγο εκεί πέρα. Δεν έχει ακολουθήσει και βαράει το σκάβο από πίσω, δεν ξέρω ακριβώς. Εγώ όμως ξέφυγα και πήγα εδώ πέρα και καλύφθηκα σε αυτούς τους βράχους. Έχουμε να κάνουμε λίγο χείλμα, σπάσει το χέρι. Οπότε βάλουμε το splint. Τον άρθηκα και μετά κάνουμε και ένα heal. Το καλό εδώ είναι ότι έχω το ένταρ, το όπλο και το μακρινό το scope. Νομίζω AOTEC Voodoo, κάπως έτσι το λένε. Τα καλύτερα scope του παιχνιδιού, ίσως το καλύτερο. Γιατί έχει και για μακρινή απόσταση και για κοντινή άμα θες. Και είναι πολύ καθαρό, δεν σου κόβει το sight. Περιφερειακή όραση. Δεν έχει χοντρό σκέλετο. Κάναμε λοιπόν εδώ πέρα heal. Και τώρα πάμε να τους παίξουμε. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς από πού μου έριχναν τις τροχιοδεικτικές. Νομίζω ότι ήταν πιο πάνω. Δεν κατάλαβα. Για να πει ότι κάτω Πασατάκι νομίζω έχει πεθάνει. Τον φάγανε από πίσω κάτι τέτοιο. Και ακόμα ψάχνω τον βρω, δεν τον έχω δει. Κάπου εκεί πάνω πρέπει να ήταν που κοιτάω τώρα. Και νομίζω ότι θα με ξαναπυροβολήσει. Είναι πίσω από το σκάβ, δεν τους βλέπω να μου ρίχνουν και λέω να κάνω flank. Άμα αφού δεν τους βλέπω εγώ εκεί πέρα, τότε θα είναι το δέντρο μπροστά, δεν με βλέπουν ταυτοί. Οπότε πάω να κάνω flank από το tank μεριά. Πασατάκια πέθανε, είπαμε. Squad mate. Λοιπόν, ήρθαμε τώρα περίπου στο επίπεδο με αυτούς. Αυτή είναι κάπου εκεί πέρα πίσω στο βουνό. Και δεν είμαι σίγουρος ακόμα αν είναι μία ίδια squad. Πριν αποκούγαμε grenade, φαντάζομαι ότι αυτοί που τρέχανε φάγανε αυτούς που ήταν στο βουνό, γιατί αλλιώς θα είχα ακούσει και άλλους πυροβολισμούς εδώ πέρα μεταξύ τους. Οπότε θα είναι μία squad. Και λογικά, αν ήταν αυτοί οι δύο μόνο που τρέχανε, θα έχει μείνει μόνο ένας εκεί πάνω. Τον είδα εδώ πέρα, έτυχε, έχει κάτσει πρόνησες από που φαίνεται. Παπ, κεφαλάκι, πέθανε κι αυτός.
Και λέω εντάξει, αυτοί οι δύο ήταν. Φάγαμε τον ένα πριν που τον βαρέσαμε μαζί. Και αυτό είναι που μου ρίχνει τι τροχιοδεικτικέ. Οπότε πάω προ τα εκεί να κάνω χείρι και. Πα. Μου έρχονται και άλλε σφαίρε από το άκρη. Δεν κατάλαβα ακριβώ από πού ήταν. Νομίζω ήταν κάπου προ τα εκεί που έφαγα τον άλλον. Και δεν τον έχω δει, δεν έχω δει τίποτα. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι κοντά. Και άμα με ρασάρια μου μπορεί να μου ρίξει γκρενίδι εκεί πέρα. Οπότε θα πάω μετά λίγο πιο πίσω. Εδώ πήγα από τα δεξιά τα σακιά γιατί νομίζω ότι τα αριστερά θα με έβλεπε καλύτερα. Αλλά με έβλεπε και από εκεί ούτω ή άλλω. Μου ρίξε και σφαίρε. Μου έκανε μεγάλη ζημιά, παραδόξως. Κάνουμε heal γιατί μας έκανε bleeding. Νομίζω τον είδα τώρα εκεί πέρα, εκεί που τελειώνει το βουνό και αρχίζει ο τείχος. Τσακ, τον είδαμε. Παπ! Κεφαλάκι. Αυτός λογικά κοιτούσε από την άλλη μεριά από το tank. Εντάξει, εγώ εκεί πέρα που τον έφαγα κάτω από τον πύργο του tank, μεταξύ από το σώμα του tank και τον πύργο του tank, δηλαδή ίσα φαίνονταν από μέσα. Αν αυτός δεν είχε ζουμάρει ακριβώς εκεί, δεν με έβλεπε. Αυτά τα κύλη είχε νομίζω, αλλά ήταν αρκετά έντονο και στην αρχή που τον μ' άρεσε που τον φάγαμε ταυτόχρονα και μετά που μας την πέσαν και από τις δύο μεριές και οι τροχιοδεικτικές σφαίρες ήταν σημαντικές. Ο ήχος μέσα ήταν πολύ καλός, μαλακία που χάθηκε. Και μετά βεβαίως εδώ πέρα που τους έκανα flank και τα δύο τελευταία kill τα έκανα one tap στο κεφάλι, παπ, παπ. Πολύ αποτελεσματικά πράγματα. Εδώ πέρα κοιτάω πως είναι κανένας άλλος, αλλά νομίζω δεν ήταν, από ό,τι θυμάμαι. Και το καλύτερο εδώ πέρα στο τέλος είναι ότι ο Πασατάκιας λέει γάματε η ατυχία μου μέσα γιατί δεν έχει μαζέψει πολλά χρήματα και αυτά και είναι καινούριος ακόμα στο παιχνίδι και κάθε φορά που πεθαίνει βρίσκουμε άτομα που κοίτα εδώ πέρα πως αγκυρέχουν. Έχει S28 με silencer, έχει Mi 4 αυτό full μονταρισμένο, έχει του κύλα το armor, έχει level 4 κράνος, grenades, γιατρικά και αυτός είναι μόνο ένας έτσι. Έχει άλλον ένα πιο πέρα που τον έφαγα πάλι με το one tap που είχε τον μπλε κράνος νομίζω και έχει κι άλλον ένα που σκοτώσαν αυτοί εδώ πέρα όταν ήρθαν προς τα πάνω του. Αυτός εδώ πέρα τον λουτάραν οι άλλοι, ήταν από τα δύο που είχε άλλος ίσως το S28. Αυτός είναι ο άλλος που κάνα one tap, έχει άλλο ένα full μονταρισμένο Mi 4. Σιγαστήρες τα πάντα. Με το ωραίο το site από πάνω. Ακουστικά, έχω γεμίσει ακουστικά λοιπόν. Και νομίζω και έχουμε και τον άλλο που είναι κάτω που τον φάγαμε μαζί με τον Πασατάκια ταυτόχρονα. Αλλά δεν πήγα εκεί κάτω γιατί δεν ξέρω αν είναι κανένας άλλος μαζί του στην παραλία. Έχει και τον. Ποιο αυτό το βουντού site. Δεν θυμάμαι πώς είναι αυτό το site. Και αυτό καλό site είναι. Οπότε λέει Πασατάκια τώρα την καντεμιά μου μέσα. Λέει, κάθε φορά που πεθαίνω βρίσκει άτομα. Full gear, τρελή. Με sniper, με HK, όλα μονταρισμένα. Τα κράνη τα πάντα. Και μετά ακολουθώ εδώ πέρα το δρόμο μέχρι το extraction και κάνω extract κανονικά. Οικονόμησα αρκετά πράγματα. Sorry και πάλι για τον ήχο, αλλά δεν μου πήγαινε η καρδιά να μην τον ανεβάσω καθόλου τη σκηνή γιατί μου αρέσει. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, τα λέμε στο επόμενο.